Δικαστική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της Ρούλας Πισπυρίγκου ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα με αφορμή το θάνατο του παιδιού της μικρής Τζορτζίνας. Η εξέλιξη πάγωσε το Πανελλήνιο. Στον οργανισμό του παιδιού βρέθηκε σε μεγάλη ποσότητα η δηλητηριώδης ουσία κεταμίνη. Εκδόθηκε ήδη ένταλμα σύλληψης. Συνδεόμαστε με την Τασούλα Παπανικολάου στην Ευελπίδων, τον Βαγγέλη Γκούμα στην Γαδά, την Κωνσταντίνα Τσεγγενέ έξω από το σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα, ενώ δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Θανάσης Κατερινόπουλος. Θανάση, δικαιώθηκες, τα έλεγες από την πρώτη στιγμή και μάλιστα είπες στον αέρα εδώ από το Σταρ ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε εξελίξεις και σήμερα είναι Τετάρτη. Πιστεύω βέβαια ότι είναι μια δικαίωση που μέσα σου δεν την ήθελες. Δεν την ήθελα γιατί χάθηκαν τρία παιδιά. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στις απώλειες των παιδιών για προσωπικούς λόγους. Είχα πει μέχρι Τετάρτη γιατί είχα μία εκτίμηση παύλα πληροφόρηση. Αλλά όταν είδα στην πορεία ότι ανέθεσαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την επανεξέταση, εκεί φοβήθηκα μην έχουμε μία από τα ίδια με την περίπτωση της κοπελιάς στη Θεσσαλονίκη και κάναμε κανένα δίμηνο. Ευτυχώς όμως εδώ πήγαν όλα κατευχήν, τελειώσανε και φτάσαμε στην αρχή του τέλους. Στην αρχή του τέλους, γιατί ακριβώς. Το λες αυτό? Το λέω αυτό γιατί βεβαίως ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αλλά για την Τζορτζίνα. Έχουμε και τα άλλα δύο παιδιά. Και εδώ οι δικαστικές αρχές, οι θα συνάδελφοι... Θα μου τα πεις στην πορεία, αλλά εγώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Τι είναι αυτό που εσένα σε έκανε από την πρώτη ώρα να λες ότι εδώ έχουμε έγκλημα? Γιατί όταν το έλεγες εσύ, ακόμα δεν είχε βγει κάποιος άλλος να το λέει έτσι ευθαρσός. Σας έχω πει ότι έχω εξειδικευτεί πάνω στη γλώσσα του σώματος. Η αστυνομία με εξειδίκευσε. Οι όλες εμφανίσεις αυτής της κυρίας έδειχναν ότι είναι ένοχη. Θα πω μια λαϊκή παροιμία. Δεν το λέει η γίδα, το λέει το κέρατό της, ως προς την ηλικία. Η γλώσσα του σώματός της έδειχνε την ενοχή της. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Όλοι οι θάνατοι των παιδιών είναι ένα Σάββατο προς Κυριακή. Και όταν στην πορεία και οι ίδιοι οι γιατροί απάντησαν και είπαν ότι δεν υπάρχει και γονιδιακό εδώ πρόβλημα, εντάξει, τι κάνει νιάο-νιάο, ήταν πλέον βέβαιο για μένα. Πάμε, κρατούσα μια επιφύλαξη για λέγανε 98% και έφτασε μία τις τελευταίες μέρες όταν απεφάντησαν οι ειδικοί για την έλλειψη του γονιδιακού, λέω εδώ υπάρχει 100%. Πάμε να ξεδιπλώσουμε το νήμα και θα τα πούμε πάλι. Ξεκινώ με την Τασούλα Παπανικολάου στην Ευελπίδων για να μας πεις, Τασούλα, από την αρχή. Πώς ξετυλίχθηκε σήμερα το κουβάρι από την εισαγγελία? Ουσιαστικά, Μάρα, η υπόθεση έκλεισε σήμερα το πρωί, όταν το τμήμα ανθρωποκτονιών είχε πια το στοιχείο που περίμενε, ένα στοιχείο για να δέσει αυτή την υπόθεση. Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο? Βρέθηκε σε υψηλά ποσοστά ένα δηλητήριο επί της ουσίας στα ούρα και στο αίμα της Τζορτζίνας και αυτή η ουσία είναι η κερατίνη. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτή η ουσία Κεταμίνη. Αυτή η ουσία πρέπει να σας πω ότι βρέθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά. Δεύτερο στοιχείο. Αυτή η ουσία δεν ήταν στη θεραπευτική αγωγή της Τζορτζίνας την τελευταία εβδομάδα στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Το κατέθεσαν όλοι οι γιατροί. Δεν είχαμε δώσει στο παιδί αυτή την ουσία. Και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Το παιδί έχει την ουσία. Ποιος μπορεί να έχει χορηγήσει την ουσία στο παιδί? Ο άνθρωπος που είναι 24 ώρες το 24ωρο με το παιδί μέσα στο δωμάτιο, που κάνει μπάνιο ακόμα και μέσα στο δωμάτιο του παιδιού, είναι η μητέρα της. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη λύση του μυστηρίου. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα επαρκή και ουσιώδη στοιχεία που δένουν την υπόθεση. Η συνέχεια λοιπόν είναι ως εξής. Το πρωί λοιπόν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών στέλνει εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών την δικογραφία. Στη συνέχεια ασκείται από τον εισαγγελέα Αντώνη Ελευθεριάνο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ζητά να εκδοθεί ένταλμα με το σκεπτικό, αφού αυτή η γυναίκα είναι ικανή να σκοτώσει το παιδί της, τότε είναι ικανή να σκοτώσει και άλλους ανθρώπους. Και έχει εκδοθεί βεβαίως το ένταλμα σύλληψης, έγινε η προσαγωγή της αρχικά στην Πάτρα και τώρα οδηγείται στην Αθήνα. Τώρα ποια είναι η συνέχεια από εδώ και πέρα? Η συνέχεια λοιπόν είναι ότι μετά την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής θα φτάσει εδώ στην ανακρίτρια. Ποια είναι ακόμη η ανακρίτρια μέσα εδώ? Είναι πιθανό να τη δούμε και σήμερα το βράδυ, αν όχι αύριο το πρωί. Εδώ τώρα θα πρέπει να εξηγήσει πώς βρέθηκε αυτή η ουσία στο παιδί της, πότε την έδωσε και γιατί την έδωσε. Αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο για να λυθεί πια και όλος ο γρίφος. Τώρα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ, Τασούλα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν αυτά που λες ότι τώρα θα πρέπει να μας απαντήσει στο 1, στο 2, στο 3, εφόσον η ίδια ομολογήσει,
και το παραδεχτεί. Γιατί, Θανάση, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό. Το πιο πιθανό είναι να αρνηθεί. Αλλά από ό,τι μπορώ έτσι να εκτιμήσω, αν αυτή εξεταστεί 8-10 ώρες, όχι μόνο θα ομολογήσει το πού βρήκε την κεταμίνη, αλλά και πώς θανάτωσε και τα άλλα δύο παιδιά, γιατί είμαι πεπισμένος πλέον ότι και τα άλλα δύο παιδιά έφυγαν από τα χέρια της. Και δεν το λέω εγώ, το έχουν πει και οι γιατροί, γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τους θανάτους τους. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι τώρα είναι η αρχή του τέλους αυτού του δράματος, και να δούμε αυτά τα οποία έγιναν μόνο από αυτή. Ποιοι τις χορήγησαν αυτή την κεταμίνη? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πού είναι ερώτημα. Βέβαια, παλιότερα, πριν κάποιες δεκαετίες, αυτή η ουσία κυκλοφορούσε ακόμα και στα κτηνιατρικά φάρμακα, γιατί πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι φοδιάζονταν κεταμίνες για να θανατώσουν ζώα που ήταν γυρασμένα. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουν. Και μην ξεχνάτε ότι και οι παλιοί χρήστες ναρκωτικών, όταν είχαν έλλειψη, κάναν χρήση τέτοιας ουσίας σε μικρές δόσεις όμως. Είναι μια ναρκωτική ουσία, η οποία γίνεται τοξική με την υπερδοσολογία, όπως έγινε εδώ. Τα σουλά, οι πληροφορίες που έχεις από την εισαγγελία, ναι. Εγώ απλώς θέλω να σε ρωτήσω, μαζί με αυτό που θα μας πεις, αν οι πληροφορίες που έχεις από την εισαγγελία λένε ότι οι αρχές έχουν απολύτως δεμένη την υπόθεση, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν κενά. Κανένα κενό δεν υπάρχει. Είναι 100% δεμένη η υπόθεση. Υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν, που βάζουν ως κατηγορούμενη την μητέρα των τριών κοριτσιών. Διαφορετικά δεν θα πηγαίναμε σε αυτή την εξέλιξη σήμερα. Ήταν ραγδαίες οι εξελίξεις. Μία απάντηση περιμένανε από το τοξικολογικό εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Και αυτή η απάντηση δόθηκε. Και ουσιαστικά ήταν για την ποσότητα. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη η ποσότητα στο δηλητήριο που βρέθηκε στο παιδί. Η πληροφορία που έχω και θέλω να την καταθέσω είναι 6 μιλιγκράμμ ανά λίτρο αίματος. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα αυτή. Γι' αυτό και ήταν θανατηφόρος. Και πρέπει να σας... Την Δευτέρα λέγαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ότι ανιχνεύτηκε μια φαρμακευτική ουσία η οποία πωλείται και στο εμπόριο. Είχαμε την πληροφορία και τώρα η πληροφορία επιβεβαιώνεται, διότι αυτή η ουσία, η κεταμίνη, βρίσκεται στο εμπόριο. Και όπως σας είπε ο κύριος Κατερινόπουλος, την πουλάνε κυρίως για ζώα. Επίσης, όταν οι γιατροί ακούσαν για την ύπαρξη αυτής της ουσίας, πέσαν από τα σύννεφα. Ναι, μεν χρησιμοποιείται νοσοκομιακά σε κάποιες περιπτώσεις, όμως το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν τη χρησιμοποιεί καν. Και κυρίως είναι μια ουσία που τη χρησιμοποιούν για αναισθησία. Το νοσοκομείο όμως δεν τη χρησιμοποιεί σε αυτή την ουσία. Και εκεί ξεκλειδώθηκε ο γρίφος. Άρα, έχουμε μια ουσία στην Τζορτζίνα. Άρα, οι γιατροί λένε ότι δεν την έχουμε χορηγήσει. Ποιος μπορεί να έχει χορηγήσει αυτή την ουσία? Και πήγανε βεβαίως και στη μητέρα έπεσαν οι υποψίες και ξεκλειδώθηκε ο γρίφος. Θα πρέπει να σας πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί η εισαγγελία της Αθήνας έχει αναλάβει την υπόθεση? Διότι μέχρι στιγμής ξέραμε ότι η εισαγγελία της Πάτρας ήταν εκείνη η οποία είχε διατάξει την έρευνα. Η εισαγγελία της Αθήνας αναλαμβάνει πλέον όλη την υπόθεση, διότι εδώ πέθανε η Τζορτζίνα, στο Αγλαία Κυριακού, δηλαδή στην πρωτεύουσα.